Συνεχίστηκαν και σήμερα οι εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ ΠΥΜΠΚΟ και της συντονιστικής ομάδας, ώστε η κυπριακή πλευρά να πετύχει βελτίωση της μεθοδολογίας στον υπολογισμό των δανειακών αναγκών των τραπεζών και μείωση του τελικού ύψους του δανείου που θα χρειαστεί η Κύπρος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, στην ενδιάμεση έκθεσή της, η ΠΥΜΠΚΟ προχώρησε σε δειγματοληπτικό έλεγχο ξεχωριστά για το σύνολο των δανειακών χαρτοφυλακίων όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων με βάση συγκεκριμένη φόρμουλα και στα δύο σενάρια που χρησιμοποίησε. Ήπιο και ακραίο σενάριο, χωρίς να αναγράφει σε κανένα από τα δύο το συνολικό ποσό της ανακεφαλαιοποίησης. Συγκεκριμένα, ο δειγματοληπτικός έλεγχος αφορά το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Λαϊκής Τράπεζας, της Τράπεζας Κύπρου, της Ελληνικής, Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, της Αλφα Bank και της Eurobank. Όπως πληροφορούμαστε, η εταιρεία ΠΥΜΠΚΟ ζήτησε πλήρη μυστικότητα και χεμήθεια από όλα τα μέρη που εμπλέκονται: Υπουργείο Οικονομικών, Κεντρική Τράπεζα, Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, Τρόικα, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης μέχρι την ολοκλήρωση των εντατικών διαβουλεύσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, η μυστικότητα εξυπηρετεί την αναγκαιότητα εξέβρεσης κοινά αποδεκτής φόρμουλας για την μεγαλύτερη δυνατή μείωση των δανειακών αναγκών του κυπριακού τραπεζικού συστήματος. Στην συνεδρίαση του Eurogroup στις 13 Δεκεμβρίου θα εξεταστεί το θέμα της Κύπρου με τον προκατακτικό αριθμό της ΠΥΜΠΚΟ. Η ολοκλήρωση της έκθεσης στα μέσα Ιανουαρίου και η συνεδρίαση του Eurogroup στις 21 του ιδίου μήνα αναμένεται να είναι ο καταλήτης των τελικών εξελίξεων. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, εξέφρασε την ελπίδα να είναι βιώσιμο το δημόσιο χρέος για να αποφευχθούν περαιτέρω περιπέτειες και οδυνηρά μέτρα. Να ελπίσουμε ότι θα είναι βιώσιμο το χρέος για να αποφευχθούν περαιτέρω περιπέτειες ή οδυνηρά μέτρα. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το εάν τα νομοσχέδια που προωθήθηκαν στη Βουλή αποτυπώνουν τα όσα συμφωνήθηκαν στο μνημόνιο ή μήπως υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Αυτό θα διαφανεί, πιστεύω, από την συζήτηση και από τις εξηγήσεις που θα δώσουν οι καθήλυνα αρμόδιοι υπουργοί κατά την ακρόαση που γίνεται στην Επιτροπή Οικονομικών. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Μάριος Καρογιάν, δήλωσε ότι στις δύσκολες στιγμές που διέρχεται ο τόπος πρέπει να πριτανεύσει η σύνεση και μετριοπάθεια. Είναι μια δύσκολη φάση, υπό την έννοια ότι ο λαός σήμερα καλείται να πληρώσει τα σπασμένα. Να πληρώσει τα σπασμένα αναστολών, αναβολών, ελληνικών πολιτικών, να πληρώσει τα σπασμένα από εκείνους οι οποίοι. Μιλώ για το τραπεζικό σύστημα που έπρεπε να διοικήσουν με ένα συνετό και ένα σωστό τρόπο. Ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Σταύρος Μαλάς, δήλωσε ότι δεν προσφέρουν καμία υπηρεσία οι πολιτικές σκηνοβασίες, ενώ χαρακτήρισε τα μνημόνια προκλήσεις για την δημιουργία ανάπτυξης. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στο Eurogroup αλλά και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Και εδώ θέλω να πω ότι οι πολιτικές σχηνοβασίες με τις τοποθετήσεις των μνημόνιων δεν προσφέρουν καμία υπηρεσία στον κυπριακό λαό. Ο υποψήφιος για την Προεδρία, Γιώργος Λυλίκας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι καταθέτει νομοσχέδια χωρίς ακόμα να γνωρίζει κανείς το τελικό κείμενο του μνημονίου. Εκείνο το οποίο διαπιστώνω με τα θλίψεις μου είναι ότι η κυβέρνηση καταθέτει σειρά νομοσχεδίων με σοβαρά κοινωνικά μέτρα, αποκοπές μισθών, επιδομάτων, προβαίνει σε απολύσεις, χωρίς ακόμα να γνωρίζουμε το τελικό κείμενο, το νομικό κείμενο του μνημονίου και χωρίς ακόμα να γνωρίζουμε ούτε το στοιχειώδες που είναι το επιτόκιο. Ο κύριος Λυλίκας κατηγόρησε τους ανθυποψήφιους του πως θέλουν να πείσουν το λαό ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να υποταχθούμε στους όρους του μνημονίου.